Την ώρα που οι λογαριασμοί ρεύματο έχουν πάρει φωτιά και εκατομμύρια πολίτε ζουν υπό το φόβο να βρεθούν δίχω ρεύμα, ο ΔΔΕ κάθε άλλο παραδείχνει τη συνέπεια στην άμεση εξυπηρέτηση, επιλέγοντα να διατηρεί τα μέτρα για τον κορονοϊό, όταν αυτά στο μεγαλύτερο μέρο του έχουν ήδη αρθεί, οπότε να κρατάει για μια σειρά από λειτουργίε μακριά του καταναλωτέ και να του παραπέμπει σε τηλεφωνικέ συνεννοήσει και ραντεβού, που όχι απλά καθυστερούν, αλλά και κοστίζουν, αφού η αναμονή στο πενταψήφιο μπορεί να στοιχήσει μέχρι και 10 ευρώ. Από... Αυτό το 11500 πέρα του ότι είναι συνεχώ κατηγημένο και είσαι σε αναμονή ακόμα και 20 λεπτά και χρεώνεσαι χωρί να το αντιληφθεί διότι είναι πενταψήφιο και έχει χρέωση και κυμαίνεται το ένα τηλεφώνημα πάνω από 10 ευρώ κόστος. Αυτά τα μέτρα τα έχουν άρει όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και ο μόνος που διατηρεί αυτή την στάση η οποία νομίζω ότι δεν εξυπηρετεί κανέναν. Σε αυτή τη χώρα, είναι το να ε, μένουν ερμητικά οι πόρτε κλειστέ του ΔΔΕ να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί ο καταναλωτή. Το πρόβλημα, όπω σημειώνουν οι εργολήπτε-ηλεκτρολόγοι, είναι σύνθετο καθώ σε συνδυασμό και με άλλε ελλείψεις όπω υλικού, οι καθυστερήσει στο να μπορέσουν να κατατεθούν και να προχωρήσουν φάκελοι και αιτήσει για ηλεκτροδότηση ή έγκριση σχεδίων και μελετών για νέε οικοδομέ όπω και ανακαινήσει είναι μεγάλε και φτάνουν μέχρι και το 8 μήνο. Σε όλα τα στάδια τη ηλεκτροδότηση ενό ακινήτου εκ ε, θεμελίων νεανογυρώμενε οικοδομέ, ε, υπάρχουν καθυστερήσει. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν χρονοβόρε καθυστερήσει, οι οποίε κυμαίνονται ακόμα και 8 και 10 μήνε προκειμένου να ηλεκτροδοθεί ένα κινητό. Υπάρχουν επιχειρήσει, οι οποίε έχουν και διαφυγόντα κέρδη με αυτέ τι καθυστερήσει που ε, δημιουργούνται εξαιτία του ΔΔΕ και νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να νοικοκυρευτούν. Όπω δήλωσε ο πρόεδρο τη Πανελλήνιας Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, πολλοί επιχειρηματίε, των οποίων οι εγκαταστάσει δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί, ετοιμάζονται για μαζικέ προσφυγέ, ζητώντα τα κέρδη, την ώρα που και πολλέ οικογένειε αδυνατούν να εγκατασταθούν στα σπίτια που έχουν ανακαινήσει ή χτίσει λόγω αυτών των καθυστερήσεων. Πλήττει και του εργολήπτε ηλεκτρολόγου εγκαταστάτε δεν αποπληρώνονται στην ώρα του, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί να έχει ηλεκτροδοτηθεί ένα έργο, αυτά είναι αλυσίδα δυστυχώς και όλα επιβαρύνουν τον καταναλωτή και κάτοικο αυτήν της χώρας.